Επιστρέψαμε λοιπόν και πάνω τζίφα. Ο Γιώργος Τράγκας παραμένει για τρίτη μέρα στη ΜΕΘ. Έχουμε εξέλιξη για την υγεία του. Να πούμε ότι είναι κρίσιμη και σταθερή σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κόμματός του, τον κύριο Πάρη Κουρτζίδη. Αναγκαστικά βρίσκεται στη ΜΕΘ. Θεωρεί ότι θα βγει νικητής. Έτσι λέει ο κύριος Κουρτζίδης για τον κύριο Τράγκα, ο οποίος μπορεί να μην είναι διασωληνωμένος, χρήζει όμως της βοήθειας οξυγόνου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οξυγονώνεται, διότι διαφορετικά θα ήταν χειρότερη η κατάσταση της υγείας του. Όπως λοιπόν αναφέρει ο κύριος Κουρτζίδης για το γιατί δεν ήταν τελικά εμβολιασμένος ο κύριος Τράγκας, ο κύριος Κουρτζίδης απαντάει ότι τον απέτρεψε το γεγονός ότι είχε ζάχαρο, είχε τους φόβους του, είχε και μια αλλεργία. Σε σχέση, λέει, και με το ζάχαρο, δεν ήθελε να απορριθμιστεί. Έτσι είχε αυτό τον φόβο και δεν έκανε το εμβόλιο. Όσον αφορά τη γυναίκα του... Ήταν και η σύζυγος. Έτσι ακριβώς. Η σύζυγός του επίσης, η Μαρία Ικαρά, η οποία και εκείνη έχει κολλήσει τον κορονοϊό. Τελικά αποφασίστηκε ότι δεν χρήζει περαιτέρω νοσηλείας στο νοσοκομείο και βρίσκεται από χθες σε καραντίνα στο σπίτι της. Η κατάσταση της υγείας της φαίνεται ότι πηγαίνει, ότι εξελίσσεται καλύτερα. Περιμένουμε πάνω τζίφα να μας πεις καλύτερες ειδήσεις ως προς την εξέλιξη της υγείας του Γιώργου Τράγκα. Κερούλα μου, ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις. Στο κρεβάτι λοιπόν έριξε και τον Χάρη Θεοχάρη, τον τέος Υπουργό Τουρισμού. Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, με μια ανακοίνωσή του ο κύριος Θεοχάρης έκανε γνωστό ότι νοσεί και ο ίδιος από κορονοϊό, αν και τριπλά εμβολιασμένος. Σήμερα λοιπόν το πρωί βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, δεν έχει συμπτώματα όπως λέει ο ίδιος. Η ανακοίνωση αναφέρει διαγνώστηκα με κορονοϊό, αλλά ευτυχώς είμαι τριπλά εμβολιασμένος, γι' αυτό και δεν έχω καθόλου συμπτώματα. Με σύμμαχο τη τεχνολογία θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου ηλεκτρονικά από το σπίτι μου σε καραντίνα. Εύχομαι σε όλους υγεία, να τηρείτε τα μέτρα και σας παροτρύνω να εμβολιαστείτε, καθώς είναι το μόνο μέσο για να θωρακιστούμε απέναντι στην πανδημία. Καλή ας να ευχηθούμε και στον κύριο Θεοχάρη. Έτσι, και χαρά λεμονή. Ενώ είχαμε παρουσιάσει με μεγάλη έκπληξη και χαρά τις δραστηριότητες της Μητρόπολης Ζακύνθου, ώστε να προστατέψει τους πιστούς από κακό κείμενα και κακούς ποιμένες, που αν θέλετε μάχονται εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους κατά των εμβολίων, κατά του κορονοϊού, έτσι, με το να τους απαγορέψουν να τελέσουν το μυστήριο της εξομολόγησης, ξαφνικά εμφανίζεται ένας αρχιμανδρίτης, ο κύριος Παύλος Ντάνας, ο οποίος όχι μόνο δηλώνει αρνητής, αλλά εξοργίζει με αυτά που λέει. Γιατί λίγο πολύ... Εξοργίζει το ποίμνιό του το ίδιο. Την ώρα Τζίνα που ο κορονοϊός θερίζει ζωές, την ίδια ώρα που ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά δίνει μάχη διασωληνωμένο στον Ευαγγελισμό, ο αρχιμανδρίτης της συγκεκριμένης Μητρόπολης, ο κύριος Παύλος Ντανάς, κάνει λόγο για εμβόλια λουσμένα με αίμα. Ναι, και ναι, δηλώνει ότι δεν πιστεύει στον κορονοϊό τη στιγμή που δίπλα χάνονται άνθρωποι. Μας επιστρέφει στην κυριολεξία σε εποχές σκοταδισμού. Για εκείνον είναι όλα ένα παγκόσμιο σχέδιο για επιβολή δικτατορίας. Τα κηρύγματα του όμως να πούμε ότι έκαναν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πιστών να αποχωρήσουν οργισμένοι. Ο ίδιος έχει στείλει επιστολές στον Πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα. Διαμαρτύρεται για την παγκοσμιοποίηση, μέχρι και την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Καλά, τι σημαίνει είναι του παλαιού ή του νέου ημερολογίου. Σωστό και αυτό. Όχι, του νέου ημερολογίου είναι. Είναι Μητροπολίτης στη Μητρόπολη που είναι ο Μητροπολίτης Ακαρνίας. Ναι, όπως μας. Ναι, είναι του νέου ημερολογίου. Και αυτά τα εμβόλια είναι λουσμένα με αίμα, συγγνώμη. Τι είναι αυτό? Όλα τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι λουσμένα στα αίματα αθώων εμβρίων. Και λέει ότι δεν φοβόμαστε έναν κορονοϊό και πως ετοιμάζεται με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται μια παγκόσμια δικτατορία του Αντίχριστου.
Είναι τρελά αυτά που λέει. Έστειλε επιστολή στον Μητροπολίτη Δωδώνης, στον κύριο Χρυσόστομο, διαμαρτυρόμενος για τα λόγια που είπε για τον Ετωλίας και Ακαρνανίας. Να θυμίσουμε ότι ο Μητροπολίτης Δωδώνης είπε ότι σέβομαι πάρα πολύ τον ασθενούντα αδελφό και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα τον εξαιρέσω από ανθρώπους που είναι μικρόνοες. Είναι άνθρωπος με πολύ ευγένεια και καλοσύνη, αλλά με λίγο μυαλό. Έτσι είχε πει ο Χρυσόστομος. Και λέει, ζητάει τώρα από τον Χρυσόστομο να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη για να τον ελεήσει ο Θεός. Τους ασθενείς, λέει, δεν τους μαστιγώνουμε, αλλά τους σεβόμαστε, τους τιμούμε και προσευχόμαστε για αυτούς, διότι η ασθένεια είναι μια μεγάλη δοκιμασία. Λέει ότι να σταματήσει να κατακρίνει τους ανεμβολίες τους, να μην διχάζει τον ελληνικό λαό, ότι ο Άγιος Πορφύριος είπε τα εξής αποκαλυπτικά σε έναν σεμνό άνθρωπο: μετά το θάνατό μου θα έρθει εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, και προτρέπει τους πιστούς να διαβάσουν τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου και τις τρεις καθολικές επιστολές του Ευαγγελιστού Ιωάννη, για να αποκτήσετε, λέει, σπλάχνα ικτυρμού, για να βιώσουμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ποια ενότητα όταν μας λέει... Κάποιος να το μαζέψει δεν υπάρχει. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή είναι τι ακούμε. Εσύ, είναι εγκληματίας. Είναι εγκληματίας. Είναι εγκληματίας. Δηλαδή, διαβάζοντας αυτό το ρεπορτάζ, προετοιμάζοντας αυτό το ρεπορτάζ για να σας το πω, σκέφτομαι δικούς μου ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη του. Έτσι ακριβώς. Τι λέμε τώρα. Άνθρωποι στο σπίτι του. Άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Άνθρωποι χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Χαροπαλεύουν άνθρωποι σε εντατικές. Εισαγγελέας. Λέει τώρα αυτός και λέει ότι του κατέβει. Κατευθείαν στον εισαγγελέα. Πραγματικά πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, η εκκλησία, δεν ξέρω, κάποιος πρέπει πάντως να το μαζέψει. Δηλαδή είναι τραγικός, είναι εγκληματίας. Είναι εγκληματίας γιατί μπορεί να υπάρχει έστω και μια μικρή μερίδα ανθρώπων που να τον ακολουθεί πιστά και να επηρεάζεται από αυτά που λέει. Και έναν να επηρεάσει είναι σαν να έχει επηρεάσει 100. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν είναι δυνατόν, όπως ρώτησες, γιατί δεν το περίμενα κι εγώ, να είναι του νέου ημερολογίου, δηλαδή να υπάγεται στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Να υπάγεται στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και όχι απλά να μην ακολουθεί, να λέει ότι είναι λουσμένα στο αίμα τα εμβόλια. Είναι της τρέλας. Και έχουμε και τώρα, σε αντιπαράθεση τώρα, έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε από τους πρώτους που πήραμε τα πιο γενναία και δραστικά και ριζοσπαστικά μέτρα. Πράγματι. Τώρα από τους πρώτους πού. Πράγματι. Από τους πρώτους που, ερωτηματικό. Πάνω Τζίβα, για πες μας, από τους πρώτους ναι. Που. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι επιμένει lockdown δεν θα υπάρξει. Βέβαια, μάλλον να στα πάρουμε ένα lockdown, λέει, δεν θα υπάρξει. Η αγορά θα μείνει ανοιχτή. Η αγορά μας πρέπει να μείνει ανοιχτή τα Χριστούγεννα. Είναι σημαντική περίοδος οικονομικά, θρησκευτικά, κοινωνικά. Το lockdown δεν είναι στα σχέδιά μας. Βέβαια, διαψεύδεται από τα στοιχεία, υπό την έννοια ότι οι θάνατοι και οι διασωληνώσεις είναι τόσες και τόσοι, που φοβάμαι πολύ, μην τυχόν δούμε και πιο σκληρά μέτρα μέσα στα Χριστούγεννα. Εγώ πάντως ακούγοντας τα λόγια του δεν κατάλαβα πώς είναι δυνατόν και από ποιους διεκδικούμε την πρωτιά της προετοιμασίας της όλης κατάστασης, στη στιγμή που όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση. Για να ακούσουμε ωστόσο τον ίδιο, όπως εσείς βγάλετε καλύτερα συμπεράσματα από μένα. Για να ακούσουμε παρακαλώ. Επειδή γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει η οικονομία, η εκπαίδευση, η κοινωνία ανοιχτή, έχει την ανησυχία, βλέποντας τα κρούσματα και τον κορονοϊό που επιμένει και την επιδημιολογική κατάσταση, αυτή τη δύσκολη που αντιμετωπίζουμε, κυρίως στο σύστημα υγείας, τι πρόκειται να συμβεί. Γι' αυτό ακριβώς από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα έχουμε πάρει σε διάφορες φάσεις αποφάσεις όφρονες, μια στρατηγική εξισορροπιστική και η οικονομία να είναι ανοιχτή και τη διασπορά του κορονοϊού όσο μπορούμε να περιορίζουμε, προφανώς με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός πήρε τη γενναία απόφαση για την υποχρεωτική επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης στους συμπολίτες μας που είναι από 60 και πάνω. Μην ξεχνάτε όμως ότι μεσολάβησαν δύο πολύ βασικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα είχαμε τη μετάλλαξη. Κατά τα άλλα θα βλέπουμε πάντως Τζίνα 100 νεκρούς τη μέρα, λένε οι επιστήμονες μέχρι τώρα. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε οι πρώτοι που έχουμε πάρει ριζοσπαστικά μέτρα.
Έτσι ακριβώς. Για να δούμε και τη συνέχεια τι λέει, για να δούμε. Όμικρον, που αναγκάζει όλες τις κυβερνήσεις, όλη την Ευρώπη να αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους. Είναι δυναμική η στρατηγική όσο δυναμική είναι και η πανδημία. Και δεύτερον, είχαμε εξαντλήσει όλα τα εργαλεία πειθούς και διευκόλυνσης που είχαμε στα χέρια μας για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και είχαμε παρατηρήσει ότι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, των 60 και πάνω δηλαδή, είχε τη μικρότερη ανταπόκριση σε αυτή την ιστορία. Τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική και εδώ είμαστε. Και η στρατηγική αυτή δείχνει να αποδίδει. Τι εννοώ δείχνει να αποδίδει? Από τη μέρα που ανακοινώθηκε η υποχρεωτικότητα μέχρι σήμερα, έχουμε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, νομίζω έχουν ξεπεράσει τους 65.000 αυτής της κατηγορίας, που έσπευσαν να κλείσουν το εμβόλιο για την πρώτη δόση. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Από δηλαδή, τους 60 από τους 60 και πάνω, ναι. Πάνω από 10% των ανθρώπων που παρέμεναν απροστάτευτοι για 11 μήνες, ναι, έσπευσαν, έκτισαν το ραντεβού. Και η δική μας επιδίωξη είναι να μην χρειαστεί να επιβληθεί ένα πρόστιμο. Δηλαδή, το πρόστιμο δεν είναι αυτοσκοπός. Σημασία έχει να ασκήσουμε μία παραπάνω πίεση σε εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο της επιστήμης, να εμβολιαστούν, να θωρακιστούν και οι ίδιοι απέναντι σε βαριά νόσηση και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και το σύστημα υγείας που δέχεται, ναι, πολύ μεγάλη πίεση. Ναι. Μέχρι στιγμής είμαστε εδώ. Δεν έχει αξιολογηθεί ότι χρειάζεται τώρα, εδώ που είμαστε, μια επέκταση της υποχρεωτικότητας προς αυτή την κατεύθυνση. Πότε θα το ξέρετε αυτό, αν θα χρειαστεί? Ανάλογα με την εξέλιξη της εμβολιαστικής κάλυψης και τη δυναμική της πανδημίας. Η υποχρεωτικότητα είναι το τελευταίο εργαλείο που έχει κανείς στα χέρια του να αυξάνει, έτσι, την εμβολιαστική κάλυψη. Ναι, μην το επαναλαμβάνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει προκειμένου να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη, κυρίως εκείνες τις κατηγορίες που είναι πιο ευάλωτες και κινδυνεύουν πιο πολύ, και οι ίδιοι, αλλά και αυξάνεται μέσω της δικής τους κατάστασης και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Απλώς επειδή δεν πρέπει να προκαλούμε σύγχυση και τα μηνύματα που θα εκπέμπουμε να είναι διαφορετικά, εγώ αυτό που λέω είναι ότι τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, έχουμε συγκεκριμένα μέτρα πάνω στο τραπέζι, ο κόσμος ανταποκρίνεται, από την πλευρά της πολιτείας κάνει ό,τι είναι δυνατόν και για την πρώτη δόση και για την τρίτη δόση, που πλέον είναι εφικτή μετά από τους 3 μήνες, να υπάρχει πολύ εύκολα η πρόσβαση στον κόσμο για να κάνει το εμβόλιο. Αυξάνουμε τη δυναμικότητα του συστήματος. Η κυβέρνησή μας είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που πήρε τα πιο γενναία, δυσάρεστα και ριζοσπαστικά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσω την υποχρεωτικότητα στους 60 και πάνω. Να θυμίσω ότι πρώτοι εμείς είπαμε ότι για να ισχύει το πιστοποιητικό νόσησης για αυτούς που έχουν νοσήσει και είναι 60 και πάνω, πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν την τρίτη δόση. Να θυμίσω τις δυσάρεστες αποφάσεις του πρώτου διαστήματος και να θυμίσω και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, όπως το πράσινο πιστοποιητικό, στις οποίες πρωταγωνίστησε ο Πρωθυπουργός. Οπότε δεν μπορείς να λες ότι έχεις φοβάσει το πολιτικό κόστος και δεν πας να βάλεις υποχρεωτικό εμβολιασμό στους ιερείς ή στους αστυνομικούς, όταν πας και τον βάζεις στους πάντες. Μάλιστα. Αυτά λέει. Ωστόσο, ό,τι λέει είναι στιγμιαία. Είναι τη στιγμή, εκείνη την ώρα που τα βιώνει και τα λέει ο ίδιος. Έτσι, γιατί ανά πάσα στιγμή ακριβώς το σκηνικό ανατρέπεται. Ναι, δεν είμαστε όμως οι πρώτοι. Ναι, αυτό λέω, αυτό γελάω. Και λέω, οι πρώτοι που είμαστε δηλαδή. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που για περίπου 2 εκατομμύρια ανεμβολίαστος έχει σε ισχύ καθολικό lockdown. Η Βαβαρία κύρωσε όλες τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Έτσι ακριβώς. Επειδή το άνοιξε το θέμα η Τζίνα, συγχωρέστε με, να δώσω την είδηση. Δεν είμαστε οι πρώτοι, μην τρελαθούμε, υπάρχουν... Μάλιστα. Να δώσω λοιπόν την είδηση, ναι, επειδή χτες μιλάγαμε για την υποχρεωτικότητα, ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κατεβαίνουμε. Να πέφτουν οι και να πάμε λοιπόν στους 50. Και επί της ουσίας αναφέρει ο κύριος οικονόμου που μας λέει για ότι δεν θα υπάρξουν υποχρεωτικότητες, lockdown κτλ. Ότι εκείνο που θα παίξει ρόλο για τα παραπάνω που σας ανέφερα είναι η δυναμική της πανδημίας και η εξέλιξη της εμβολιαστικής κάλυψης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάμε και ανάλογα με το κύμα, τότε θα δούμε πώς θα οδηγήσουμε το καράβι. Παρακολουθάμε σε άγνωστα νερά με λίγα λόγια. Έτσι και ακριβώς. Ούτε είμαστε από τους πρώτους που πήραμε τα πιο γενναία, δυσάρεστα, ναι, και ριζοσπαστικά μέτρα. Και μια ας δει ο κύριος οικονόμου λίγο πιο έξω από την Ελλάδα, να δει στην Ευρώπη τι γίνεται. Και μετά βγαίνει και μας μιλάει για πρωτιές και καλό θα είναι να κάνουν οι δηλώσεις τους να είναι λίγο πιο λακωνικές, διότι ξέρουμε, όπως είπε πάνω, ότι ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας θα πάνε και τα πράγματα. Μα το είπε και ο ίδιος ο κύριος οικονόμου. Ό,τι λέει ισχύει για τώρα. Ακριβώς. Τώρα βλέπουμε. Λοιπόν, τελευταία τώρα ακούστε τώρα, ακούστε. Γιατί την προηγούμενη φορά που σχολιάσαμε ένα αντίστοιχο γεγονός, το είπαμε χαρακτηριολογώντας, γελάσαμε. Και να θυμίσω το γεγονός που είχαμε αναφέρει, το ζευγάρι που είχε χωρίσει, ο κύριος που ζήτησε
διαζύγιο από τη σύζυγό του λόγω του εμβολίου. Όχι μόνο σε διαζύγιο, την απειλούσε κιόλας. Αυτό. Την απειλούσε κιόλας. Και όμως σας πληροφορώ ότι δεν είναι το μόνο ζευγάρι που χώρισε λόγω εμβολίου. Θύμα της κατάστασης έπεσε και ο Χάρης Ρώμας και μάλιστα το δήλωσε ο άνθρωπος. Και τράπηκε να το πει κιόλας. Για να δούμε λοιπόν τι είπε για το περιστατικό. Και για την παράσταση, γιατί υπάρχει και η παράσταση. Βεβαίως. Δεν γίνεται να μην αναφερθώ. Ανέφερες εσύ πριν από λίγες μέρες κάτι για έναν χωρισμό. Ένα χωρισμό προσωπικής. Δεν κατάλαβα και αυτό και θέλω να σου το ρωτήσω. Ένας χωρισμός. Όχι προσωπικής, είχα σχέση 10 χρόνια. Ναι. Και χωρίσατε λόγω του εμβολίου. Το κατάλαβα καλά ή κατάλαβα λάθος. Το είπα και αυτό, δεν ξέρω, δεν έπρεπε να το πω, πιστεύω. Λόγω του εμβολίου. Αυτό είναι πάντα, ήταν μια αφορμή. Mm-hmm. Η οποία όμως αφορμή ήταν, είναι πολύ περισσότερο ουσιαστικό από αυτό που μοιάζει. Mm-hmm. Γιατί υπόθηκε και αυτό. Είναι δυνατόν επειδή, ναι, ξέρεις, δεν είχε την ίδια άποψη. Σε σχέση με το εμβόλιο να χωρίσεις. Νομίζω ναι. Γιατί αυτό αποκαλύπτει ένα διαφορετικό κόσμο και ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό 10 χρόνια, γιατί υπήρχε μεγάλη αγάπη και μεγάλος έρωτας, που όμως κάποιες πλευρές διαφορετικές ο ένας του άλλου δεν θέλει να τις δει. Αποφεύγει να τις δει και ίσως είναι και καλό που τις βλέπεις τελικά. Αυτό εγώ το θεωρώ ένα από τα καλά του κορονοϊού. Ότι ανακαλύπτεις, μπορεί να περάσουν αρκετά χρόνια. Δεν είναι χαμένα χρόνια, ήταν ωραία χρόνια. Και εγώ το κρατάω έτσι, ελπίζω και από την άλλη μεριά να ισχύει το ίδιο. Να είναι κάτι ωραίο. Παιδό, σε βρίσκω πολύ ήρεμο. Ήσουν πάντα έτσι στους χωρισμούς. Γιατί θέλω να πω ότι κάθε χωρισμό είναι. Εγώ, ας πούμε, υπήρξα και πολύ στα πατώματα σε διάφορες περιπτώσεις. Ήμουνα και εγώ στα πατώματα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δεν είμαι πια. Και αυτό γιατί ξέρω ότι ήρθε η στιγμή για το επόμενο βήμα και έχει ξεκινήσει ήδη. Χαίρομαι. Και είναι πλέον εντάξει και νομίζω ότι και όσο μεγαλώνουμε πια αναλύουμε και διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Είναι, φεύγει εκείνο το drama queen. Ελπίζω αυτό το drama queen να μην το ξαναζήσω, γιατί όχι ότι εντάξει μετανιώνω, να σου πω την αλήθεια μετανιώνω, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο τέλος πάντων χαρακτηρίζει την όλη πορεία μου στη ζωή. Καταλάβω. Αυτές οι φάσεις του drama που ήταν τρεις φορές ήταν. Είχα πολλές σχέσεις στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι έτσι είχα μια μεγάλη γκάμα. Και πολύ καλά έκανες. Ναι, και γάμο και όλο το πακέτο το έχω ζήσει. Εντάξει, αυτό το drama δεν θέλω να ξανασυμβεί. Νομίζω σε έναν όριμο άνθρωπο που ξέρει. Αν και ακούγε γεροντοέρωτες κλπ. Που πέφτει στα πατώματα, που δεν καταλαβαίνεις όσο γίνεται. Εγώ δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι ότι προχωρώ προς αυτή την κατεύθυνση. Το αντίθετο, είμαι κατασταλαγμένος και ξέρω τι θέλω και τι μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο. Χαίρομαι, μακάρι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν είπε ο Χάρης Ρώμας. Συμβαίνουν λοιπόν και στις καλύτερες οικογένειες αυτά. Το εμβόλιο τελικά διχάζει και οικογένειες και σχέσεις και ανδρόγυνα και ζευγάρια. Το μόνο όμως που... όμως ποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί από τους δύο αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, το σκέφτηκα κι εγώ. Αλλά για να δουλεύει σε θέατρο και σε παραγωγές, προφανώς είναι εμβολιασμένος ο Χάρης Ρώμας. Αν δεν κάνω λάθος, το έχει πει κιόλας ότι είχε εμβολιαστεί. Οπότε δεν το σχολίασα καν. Γιατί όταν ενημερώθηκα για το θέμα, χαρά μου, η αλήθεια είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι ποιος είναι ο εμβολιασμένος και ποιος ο ανεμβολιαστός. Ποιος δημιούργησε το θέμα. Αλλά μετά. Σκεπτόμενοι ότι συμμετέχει και σε παραγωγές και θέατρο ο Ρώμας, οπότε και αναγκαστικά αναγκαστικά λοιπόν είναι εμβολιασμένος. Mm. Και μπορεί λοιπόν το εμβόλιο να διχάζει, αυτό όμως που ενώνει όλους εμάς είναι η ανάγκη μας για να έχουμε δυνατό οργανισμό. Και πώς θα αποκτήσουμε έναν υγιή και δυνατό οργανισμό? Μόνο με ένα τηλεφώνημα. Καλείτε τώρα στο 211-1600 και μόνο με 39 ευρώ κάνετε δώρο στον εαυτό σας αυτό το μοναδικό προϊόν, αυτό το μοναδικό δώρο υγείας, το κολαγόνο μας, το οποίο πέρα βέβαια από υαλουρανικό οξύ που συμπεριλαμβάνει έτσι και μας βοηθάει να ενισχύσουμε την νεότητά μας, έτσι, τις αρθρώσεις μας να τις βελτιώσουμε, να δημιουργήσουμε ελαστικότητα στο δέρμα μας, συμπεριλαμβάνει συμπλέγματα πάρα πολλών βιταμινών. Αλλά αυτό που το κάνει ξεχωρίζει και το κάνει μοναδικό είναι η κουρκουμίνη. Είναι το μοναδικό φυτικό προϊόν το οποίο πέρα από όλα τα συμπλέγματα βιταμινών και το υαλουρανικό που συμπεριλαμβάνει στα συστατικά του έχει και κουρκουμίνη, ρούλα μου. Βεβαίως και να πούμε ότι η κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της προώρης γίνασης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας.
Πάρτε λοιπόν το τηλέφωνο στο χέρι. Καλέστε τώρα στο 211-1600 και μόνο με 39 ευρώ θα σας στείλουμε όχι μόνο ένα μπουκάλι κολαγόνου, αλλά δύο μπουκάλια κολαγόνου και βέβαια τη μοναδική μας σπιρουλίνα με χλωρέλα. Ένα συνδυασμός προϊόντων, ένα τείχος προστασίας του οργανισμού μας, το οποίο μας κάνει ανίκητους. Να πούμε και λίγα πράγματα για τις σπιρουλίνες, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν πια και δεν έχουν μάθει την ιδιαίτερη δράση στον οργανισμό μας. Ρούλα μου. Να πούμε ότι η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνεται σωστά αλλά και γρήγορα η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας και φυσικά να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά και γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει και στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων, έτσι ώστε ο οργανισμός μας να είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία. Γερός οργανισμός λοιπόν μόνο με αυτήν εδώ την ασπίδα προστασίας 211.600 και με μόνο 39 ευρώ δύο μπουκάλια κολαγόνου και η σπιρουλίνα μας με τη χλωρέλα θα γίνουν δικά σας. Και μιας και αναφερθήκαμε σε χωρισμό, εντύπωση προκάλεσαν οι σημερινές δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή. Στην εκπομπή το πρωινό του Αντένα, που λίγο πολύ ανέφερε ότι δεν έχει ξεπεράσει το χωρισμό του με τη Φέη Σκορδά. Και αυτή η αντίδραση λίγο περίεργα, μου. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν έκανε αυτή τη δήλωση. Είπε ότι δεν έχει ξεπεράσει το χωρισμό του. Βέβαια, είπε κάποια πράγματα που τον οδήγησαν στο να μην τον ξεπεράσει. Παρ' όλα αυτά, η Φέη Σκορδά δεν νομίζω ότι αισθάνθηκε και πολύ καλά. Πράγμα που το έδειξε κιόλας. Για να δούμε λοιπόν τι συνέβη στο πρωινό. Πάντα με συγκινεί γιατί έχει πολύ ωραία και πολύ γλυκιά ανθρώπινη ιστορία ζωής. Σε ένα μέρος ταυτίζομαι κι εγώ μαζί σου και γι' αυτό πάντα, ας πούμε. Το διάβαζα πάλι τώρα και μου ήρθαν και θύμισες. Δηλαδή, εμένα με συγκινεί που λες, ας πούμε, ότι εσύ σε στιγμάτισε ο χωρισμός των γονιών σου όταν εσύ ήσουν 6 χρονών. Πολλά παιδιά λένε δεν. Κι όμως, ένας χωρισμός των γονιών, κάθε παιδί το στιγματίζει όσο κι αν λέμε τώρα ότι δεν σημαίνει τίποτα κτλ. Κτλ. Και εμένα με στιγμάτισε. Όλα τα παιδιά τα στιγματίζει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όχι, και ειδικά έτσι, παρότι ακόμα και τώρα λέμε ότι το 50% των ζευγαριών χωρίζει, για τα παιδιά είναι ένα τεράστιο. Και για τους γονείς, πόσο μάλλον για αθώες ψυχές. Είναι τεράστιο σοκ. Εγώ δηλαδή σοκαρίστηκα τα χώρισαν οι δικοί μου γονείς και γι' αυτό άρχισα να ξεπεράσω και το δικό μου χωρισμό απέναντι στα παιδιά μου. Και δεν τον έχω ξεπεράσει, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξεπερνιέται. Ποτέ. Δεν ξεπερνιέται. Ναι, πράγματι συμβαίνει αυτό. Βέβαια, εμείς είμαστε και μια πιο παλιά εποχή που τα διαζύγια δεν ήταν και οι χωρισμοί των ανθρώπων. Δεν εγώ ντρεπόμουν να το πω, Χρήστο, τότε. Ναι. Τώρα, ας πούμε, 9 στα 10 ζευγάρια χωρίζουν, έτσι. Ναι. Τη δικιά μας εποχή, γιατί είμαστε κοντινοί, νομίζω, έτσι, η εποχή ήταν λίγο. Είσαι πιο μικρός λίγο από μένα, νομίζω, οκ. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι διαφορετικά. Σε έβγαλε εισαγωγικά από τη δύσκολη θέση εσύ να κάνεις τη γνωριμία. Την έκανε μόνος του. Νομίζω ότι δεν θα την έκανα καν εγώ. Α, τόσο δηλαδή, πολύ. Είχα αποφασίσει ότι ποτέ δεν πρόκειται να ωρέσω κάτι στον Οδυσσέα τέτοιου τύπου. Ότι να ξαναπαντρευτείς, δηλαδή. Αυτό μου συμβαίνει εμένα, πάρ' το και διαχειρίσου το. Δηλαδή, εσύ αν ο Οδυσσέας δεν την αποδεχόταν, μπορεί να μην παντρευόσουν ποτέ. Δεν θα παντρευόμουν ποτέ, όχι μπορεί. Αλήθεια λες τώρα, Χρήστο. Ναι. Σε καταλαβαίνω. Και... δεν γίνεται. Μπράβο όμως τον Οδυσσέα. Και τον... Εγώ θα αποχωρήσω όμως τώρα. Μην δηλαδή, δεν μιλάω. Είμαστε μια γυναικεία εκπομπή και μια φορά που όμως έχουμε κάποια κοινά βιώματα με έναν άνθρωπο και οι άντρες. Δηλαδή, με σκοτώστε και εμάς τους άντρες. Και εμείς έχουμε ψυχική καρδιά. Και εμείς αισθανόμαστε κάποια πράγματα. Χρήστο μου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένας άντρας δεν αισθάνεται και μόνο οι γυναίκες αισθάνεστε σε αυτό. Είπαμε, μίλησε κανείς. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Για άλλους λόγους που τα ακούσανε όλοι, αλλά δεν θα του συνεχίσω. Λοιπόν. Μετά έρχεται το παιδί. Το κορίτσι εννοώ, η δεύτερη κόρη. Ναι. Εκεί πώς είναι τα πράγματα. Η πρώτη κόρη, το δεύτερο παιδί. Ναι, το δεύτερο παιδί, πρώτη κόρη. Σωστά, τα μπέρδεψα, συγγνώμη. Μάλιστα. Η Σκορδά δεν εντυπωσιάστηκε αλήθεια από τις δηλώσεις του Λιάγκα. Ναι, εντάξει, λογικό. Εγώ νομίζω ότι για μια γυναίκα θα ήταν τιμητικό να ακούει από τον πρώην της ότι δεν την έχει ξεπεράσει και τον έχει ενοχλήσει ο χώρος. Καλά, η αλήθεια είναι όμως ότι δεν την. Δεν είναι ότι δεν έχει ξεπεράσει η Σκορδά. Απλά τον ενόχλησε ο χωρισμός που, αν θυμόμαστε καλά, πριν κάποια χρόνια είχε δηλώσει Φέη Σκορδά ότι ο Γιώργος Λιάγκας πήρε την απόφαση να χωρίσουν. Δηλαδή, παίρνει την απόφαση μετά το μετανιώσει, αποφάσισε. Μήπως όμως η αλήθεια είναι αλλού. Μήπως τον παράτησε η Φέη, τον Γιώργο. Αφού ίδια λέει ότι αυτή την αντίδραση. Αφού ίδια λέει ότι δεν, ότι δεν ήθελε να χωρίσει. Παιδιά, και ότι επέμενε ο Λιάγκας. Είπε δεν έχω ξεπεράσει το χωρισμό. Αυτό λέμε ότι δεν είναι. Ναι. Δεν είναι στην ουσία ότι δεν έχει ξεπεράσει τη Φέη Σκορδά. Όχι, δεν έχει ξεπεράσει τη Φέη Σκορδά. Δεν έχει ξεπεράσει το χωρισμό απέναντι στα παιδιά του. Έχει διαφορά αυτό. Και μπορεί να ενοχλήθηκε και γι' αυτό η Φέη Σκορδά, δεν το ξέρουμε.
Τι να πω, περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Πάντως, αυτοί που έχουν ξεπεράσει το χωρισμό τους και δεν έχουν και καμία τύψη ούτε για παιδιά ούτε για κανέναν, είναι το νέο ζεύγος της πόλης μας. Η Δέσποινα Μπαντή και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ποιοι άλλοι. Ο οποίος μάλιστα ξαφνικά αρχίζει και τσαποκαλεύεται κιόλας στους δημοσιογράφους. Από εκεί που ήταν γλυκούλης και τριφερούλης. Τώρα την έχει δει ο άντρας του ζευγαριού εδώ, έτσι. Δεν αφήνει άνθρωπο να τον πλησιάσει, ρούλα μου. Το θέμα είναι γιατί τσαπουκαλεύεται. Δηλαδή τώρα, εδώ που τα λέμε, είναι λίγο να τραβά τα μαλλιά σου. Κάνει μια απόφαση, παίρνει μια απόφαση να είσαι με τη Δέσποινα Μπαντή. Που ξέρει ότι την κυνηγάνε οι δημοσιογράφοι. Στην αρχή πολύ ωραία κρύβεσαι, οκ. Okay. Ναι, στην αρχή κρύβεσαι. Παπαράκι σα εντοπίζουν, ναι. Μέχρι εκεί καλό. Αφού έπειτα αρχίσει και κάνει δημόσιε εμφανίσει, τι βγαίνει τώρα και αρχίσει και λε. Δεν μπορώ, με ενοχλεί. Μη σε ενοχλεί, κάτσε σπίτι σου, ρε φίλε. Να δούμε τι έγινε κιόλα. Να δούμε τι έγινε και το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Για να δούμε. Εδώ πέρα. Γεια σα. Βασίλη, τι κάνεις, πώς είστε. Από εδώ, από εδώ. Βασίλη, μου τι έγινε. Δες να τα περάσετε καλά. Βρε Γρηγόρη, βρε Γρηγόρη. Τι να κάνω, πες μου. Να εξαφανιστείτε εδώ. Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι ότι μου σκάσανε. Φάουλ, κύριε Μπισμπίκη, μάθαινε. Φάουλ, σε συμπαθούμε, σε αγαπάμε, αλλά μεγάλο φάουλ. Μου σκάει μύτη στο αεροδρόμιο τη Δέσποινα Μπαντή. Το ξέρει ότι θέλει δημοσιογράφη εκεί και ήδη μπορείτε να εξαφανιστείτε. Και τη στιγμή να συμπληρώσω, τη στιγμή που έχουν κάνει δημόσιες εμφανίσεις και στα εγγένεια του Λάκη Λαζόπουλου και φωτογραφήθηκαν, του είδαμε μαζί να ποζάρουν σε εξώφυλλο εβδομαδιαίου περιοδικού. Και χτε τη στιγμή σημαίνει. Σημαίνει ότι αποδέχεσαι. Και στην τελική, αγαπημένη μου κύριε Μπισμπίκη, μία σχέση την έχουμε και άμα είμαστε και πολύ ερωτευμένοι, την έχουμε και καμαρώνουμε. Είμαστε ευτυχισμένοι και το δείχνουμε και χαιρόμαστε να το δείχνουμε. Αυτό τώρα το σταριλί και ξαφνικά το. Να εξαφανιστείτε, Ρετζίνα. Ναι, μα τώρα πώ δηλαδή πώ την καταλαβαίνετε. Αν θέλει, μπορεί να εξαφανιστεί ο κύριο Μπισμπίκη. Αν εξαφανιστούν, άμα εξαφανιστούν οι δημοσιογράφοι, κύριε Μπισμπίκη μου. Ποιο σε ήξερε, κύριε Μπισμπίκη. Δεν θα σας θυμάται κανείς και θα κυνηγάτε τις δουλειές με το πιστόλι. Πριν τις άγριες μέλισσες, δεν τον ήξερε. Καλά, πριν από μία δουλειά συνήθως δεν τους ξέρουνε. Αλλά το θέμα είναι εγώ πάντως πάνω που δεν βλέπω άγριες μέλισσες, δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα από τη Βανδύ. Άμα όμως δεν θέλει και θέλει να εξαφανιστεί. Μπορεί να εξαφανιστεί ο άνθρωπος, να κάθεται με στο σπίτι, να βρίσκεται με την κυρία Βανδύ μέσα στο σπίτι του και τελειώνει το θέμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, αυτό το ψευτοσταριλίκι, γιατί μιλάμε για ψευτοσταριλίκι τώρα. Και καλά χαρά μου εσύ. Και δεν είναι κανένα παιδάκι. Εσύ αγνοείς τον Βασίλη Μπισμπίκη, δεν ξέρεις ποιος είναι. Εδώ βγαίνει η τραγουδίστρια Νάγια και μας λέει ότι δεν ξέρει τι είναι το Me Too. Άλλο αυτό. Λες και ζει στον κόσμο το δικό της. Άλλο αυτό. Αναρωτήθηκε, τη ρώτησαν για το Me Too, αν είναι δυνατόν και ρωτάει. Δεν ξέρω τι είναι το Me Too, τι είναι. Για να ακούσουμε παρακαλώ. Να μου χαμηλώσουν μικρόφωνο και να ακούγονται εκείνοι παραπάνω. Αλλά εντάξει, δεν με πτωεί, δεν ασχολούμαι με αυτά καθόλου. Σε έχει φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση θαυμαστής? Με φέρνουν σε δύσκολη θέση όταν βρίσκουν το προσωπικό μου κινητό και μου στέλνουν στο κινητό. Μου στέλνουν μηνύματα και είναι ασταμάτητα. Δεν θέλω να είμαι αγενής, όμως απ' την άλλη δεν μπορώ στο προσωπικό μου κινητό να απαντάω. Σε έχουν φλερτάρει, να σε έχουν φέρει σε δύσκολη θέση? Περισσότερο υπήρχε αυτό το πράγμα στο χορό, λόγω του ότι εννοείται εκεί τα ρούχα ήταν διαφορετικά, οπότε θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι λόγω της ενδυματολογικής, ας πούμε, άποψης μπορεί να καταφέρει κάτι περισσότερο, αλλά δεν έχει να κάνει. Καθόλου, το τι φοράς, πώς ντύνεσαι, η δουλειά είναι δουλειά. Τώρα που έχει ξεκινήσει το Me Too, θέλω να ρωτήσω αν έχει τύχει ποτέ κάποιος, είτε συνάδελφος, είτε μαγαζάτορος, να σου φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν το ξέρω καν τι είναι το Me Too. Τι είναι το Me Too. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν το γνωρίζω. Εξήγησέ μου καταρχήν. Είναι, είναι για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, αν σου έχει τύχει στο χώρο σου. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ας ξαναπάμψει. Μου έχει τύχει, ναι, στο παρελθόν. Όχι ακριβώς παρεν. Όχι, βασικά μου έχει τύχει και παρενόχληση. Μου έχει τύχει. Μου έχουν τύχει διάφορα. Αλλά θα έλεγα όχι στο χώρο του τραγουδιού. Περισσότερο στο χώρο του χορού όταν ήμουν. Μου είχαν τύχει αρκετά ευτράπελα, θα μπορούσα να πω. Προσπαθούσαν να μπουν στο δωμάτιο που έμενα και. Με το ζόρι και τα λοιπά και δεν άνοιξα ποτέ εν τέλει γιατί λέω εντάξει αν ανοίξει αυτό ήτανε. Τη βρίσκουμε ερωτευμένη. Ναι, πάντα δεν είναι. Με φόρο ζωής. Έχω συμβόλαιο αιώνιο. Εντάξει
πάρτε την τώρα. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Μία κοπέλα την οποία δεν την ξέρω κιόλα. Συγγνώμη κιόλα, δεν έχει τύχει να τη γνωρίζω. Έγινα κι εγώ μία φορά χαρά λεμονή. Δεν γνωρίζω κάποιον. Η οποία δεν φτάνει, βγαίνει και υποτίθεται ότι να παρουσιαστεί έτσι. Βγαίνει στην κάμερα να παρουσιαστεί, να τη γνωρίσει ο κόσμος θετικά. Βγαίνει και λέει: τι είναι το Me Too? Δεν ξέρω καν τι είναι το Me Too. Και λέει ότι δεν έχει ξαναπιά. Πάντως, κυρίες και κύριοι, αν να βρείτε το προσωπικό της τηλέφωνο, μην επιδιώξετε να την καλέσετε, ναι, ναι, γιατί δεν πρόκειται να σας το σηκώσει. Δεν σηκώνει τηλέφωνα στο προσωπικό της τηλέφωνο. Τέλος. Και πού να πάμε, πού να πάμε. Αχ, πού να σας πάω τώρα. Χαρά μου. Χαρά μου. Πού να σας πρωτοπάω, έπρεπε να πεις. Να σας πάω λοιπόν στις καταγγελίες μιας ολόκληρης γειτονιάς που καταγγέλουν ιδιοκτήτης χολή χορού. Για σχολή οργείων. Ναι. Πρόκειται για μία άτυπη σχολή χορού που έχει αναστατώσει, έχει σηκώσει στο πόδι μία ολόκληρη γειτονιά στο κέντρο του Βόλου. Όταν λέμε άτυπη... Δεν έχει ταμπέλα με άδεια. Αυτό ήθελα να μπορεί να είναι και παράνομη, αλλά δεν το ξέρουν αυτό. Mm-hmm. Αυτό βέβαια που έχει γίνει είναι ότι πρόσφατα μετακόμισε αυτή η σχολή εκεί και έχει μετατραπεί η συμβίωση πραγματικά σε φιάλτη για τους γείτονες. Εκτός λοιπόν, όπως καταγγέλουν, εκτός από τις ακατάλληλες ώρες κοινής ησυχίας που γίνονται τα μαθήματα, πολλές φορές ακούγονται ερωτικοί αναστεναγμοί, καθώς το πατάρι, ο ιδιοκτήτης, φέρεται να έχει εγκαταστήσει και κρεβάτι. Εντάξει, η σχολή, όπως είπαμε, δεν διαθέτει πινακίδα. Φαίνεται ότι είναι ιδιωτικός χώρος. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έκανε συστάσεις, ενώ καταγγέλουν οι γείτονες και πολεοδομικές παραβάσεις. Η καταγγελία, να πούμε, ότι έγινε στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου και στη Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Μήπως είναι θέματα προσωπικά και προσπαθούν τώρα να τα ρίξουν στον κύριο με τη σχολή χορού. Δεν το μπορεί. Μιλάμε μόνο σχολή χορού δεν ήταν αυτό. Με κρεβάτι. Μπορεί να κάνουν και μαθήματα χορού πάνω. Περίμενε και εσύ. Pole dancing εννοείς. Στο στήλο. Σε ώρες κινής ησυχίας, παιδιά, δεν γίνεται σε κάποια σχολή μάθημα. Σε ώρες... Θα κάνει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, ναι, με την κακή εδώ είσαι. Είναι μετά τις 9-10 το βράδυ. Η ερωτική αναστεναγμή οφείλονται στα ιδιαίτερα. Μάλλον. Ναι, μπορεί να άνθρωπος είναι σκαλακάδι. Αν ακόμα χάει άλλη να ανέβει στο σκύλο και να γυμναστεί, πραγματικά ακόμα χάει. Είμαστε με την κακία. Και 2 η ώρα το βράδυ, βέβαια. Δεν έχει άλλη ώρα να κάνει. Ακόμα χάει άλλη για να ανέβει στο σκύλο. Συγγνώμη. Τι. Ερωτικά ακόμα χάει άλλη. Ο καθένας πως το εκλαμβάνει. Ναι. Όταν ακούς από το μαχητά 12 η ώρα το βράδυ, δεν σου πάει ότι εγώ έχω βάλει την ηλεκτρική σκούπα και με πιάζει μέση μου. Κατάλαβες, χαρά. Άσε τώρα. Τέλος πάντων, τον κατηγορούν άδικα των ανθρωπάκων, νομίζω. Κακοί άνθρωποι. Ο Θεός να μας φυλάει από τους κακούς ανθρώπους. Και βέβαια, άμα κουβαλάμε το σταυρό μαζί μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε κακό μάτι. Γι' αυτό λοιπόν, καλέστε τώρα στο 218-218-9400 και κάντε δώρο στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα αυτό το μοναδικό φυλακτό για καλή τύχη. Ένα φυλακτό που έχει το σταυρό επάνω του, το εν τούτο νίκα και ένα μάτι για να μας προστατεύει από κακά μάτια. Γιατί κακά μάτια υπάρχουν γύρω μας πάρα πολλά. Καλέστε λοιπόν τώρα στο 218-218-9400 και αποκτήστε όχι μόνο ένα, αλλά δύο πολύ όμορφα κοσμήματα. Είναι αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι Κωνσταντινάτα, έχουν πάνω το σταυρό και το εν τούτο νίκα. Και είναι το καλύτερο δώρο για τις γιορτές που μπορείτε να κάνετε και στον εαυτό σας, αλλά και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μόνο ένα τηλεφώνημα στο 218-218-9400, όχι μόνο ένα, αλλά δύο πολύτιμα κοσμήματα μπορούν να γίνουν δικά σας. Και βέβαια δώρο, ένα γούνινο κασκόλ. Ποιος δεν έχει καλέσει ακόμα στο 218-218-9400, με 29 μόνο ευρώ μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας και να κάνετε 3 χριστουγεννιάτικα δώρα σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Διότι, ξαναλέω, στην τιμή των 29 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και τα δύο φυλακτά για καλή τύχη, αυτά με το σταυρό και το μάτι, τα Κωνσταντινάτα μας, αυτά τα υπέροχα κοσμήματα με το εν τούτο νίκα, αλλά δώρο και ένα γούνινο κασκόλ.
Όσο λοιπόν εμείς θα είμαστε σε διαφημίσεις, καλείτε στο 218-218-9400 και να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τα χριστουγεννιάτικά μας δώρα.